Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Λοιπόν, μετά τον coach του Ύφεστου Περιστερίου, τον Λευτέρη Αλεξάκη, μαζί μας τώρα έχουμε και τον έμπειρο ποδοσφαιριστή του Ύφεστου, τον Δημήτρη Ντάτση. Καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Δημήτρη, μέχρι στιγμής ο Ύφεστος, σε 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί, έχετε 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα. Σωστά. Την ήττα πριν τη διακοπή με τον Ολυμπιακό Λιωσίων στα Λιώσια. Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός Λιωσίων στο τελευταίο παιχνίδι και χάσατε, Δημήτρη? Εντάξει, ήταν καλύτερος. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Θεωρήσαμε ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα. Κάπου στην πορεία μετά το 15 λεπτό ανέβηκε ο Ολυμπιακός Λιωσίων. Πέσαμε κι εμείς πολύ, ρίχναμε την απόδοσή μας, δεν ξέρω για κάποιο λόγο γιατί έγινε αυτό. Μείναμε 10 παίκτες στο τέλος του ημιχρόνου, που ήταν ένα κομβικό σημείο. Και από εκεί πέρα μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο πολύ δυνατά. Τους πιέσαμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Και στην κόντρα στο 90 δεχτήκαμε άλλο ένα και ήρθε το 2-0. Θεωρώ πως θα μπορούσα να πάρει έστω το χ. Είχες ένα πρόβλημα τραυματισμού, είσαι εντάξει τώρα, Δημήτρη? Ναι, ευτυχώς το ξεπέρασα. Είχα μια θλάση, με κράτησε 2 εβδομάδες έξω. Αλλά τώρα είμαι καλά. Ωραία. Στον ύφεστο της φετινής σεζόν, από την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά, έχετε μείνει εσύ, ο Χάιδας, ο Γιώργος ο Ζαφυράτος και ο Σφίχτης. Σωστά. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι... Είναι νέοι παίχτες, αποκτηθήκανε φέτος. Ευτυχώς είχαμε εμείς το καλό κλίμα από πέρυσι. Καταφέραν τα παιδιά, τα κοινωνία που ήρθαν, μπήκαν πολύ γρήγορα στο κλίμα που είχαμε σαν παρέα. Γίναμε μια οικογένεια. Και αυτό φάνηκε και στο γήπεδο κιόλας με τα αποτελέσματα που πήραμε. Υπάρχουν πολλοί νέοι παίκτες και ταλέντα. Και καλοί παίκτες. Όπως π.χ. ο Καλκανάκος, ο Γονής, ο Τουρτούλη. Ο Καρδάμης που ήρθε, που είναι πολύ καλός. Είναι ευτύχημα αυτό για τον ύφεστο, γιατί συνήθως άλλες ομάδες τους μικρούς τους ψάχνουν. Εμείς τους έχουμε και είναι καλοί και παίζουν επειδή πρέπει να παίζουν και επειδή είναι πολύ καλοί παίχτες. Δεν παίζουν αναγκαστικά. Και αυτό βοηθάει και εμάς σίγουρα. Από εκεί πέρα το βοηθάμε και εμείς όσο μπορούμε την εμπειρία μας και έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο. Εσύ τι σε έκανε και παρέμεινε στον ύφεστο και τη νέα αγωνιστική χρονιά, ενώ οι υπόλοιποι, κάποια άλλα παιδιά αποχώρησαν? Εντάξει, έχω δεθεί με την ομάδα. Μένω μακριά από το Περιστέρι. Παρ' όλα αυτά είμαι 5 χρόνια στην ομάδα, οπότε δεν μπορούσα να μην βοηθήσω αυτή τη νέα προσπάθεια. Και η διοίκηση με πλησίασε και μου είπε το πλάνο ποιο είναι και ήθελα να βοηθήσω. Δεν ήθελα να φύγω κι εγώ. Εντάξει, μέτρησε και ότι έμεινε και ο Χάιδας με τον Ζαφυράτο που είμαστε και φίλοι εκτός. Και γι' αυτό παρέμεινα. Μέχρι στιγμής. Στις 7 αγωνιστικές έχετε 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Είσαι ευχαριστημένος, Δημήτρη, από τη μέχρι στιγμής βαθμολογική συγκομιδή? Απόλυτα, σίγουρα. Δεν νομίζω πως κανένας δεν περίμενε εκτός ομάδας να κάνω αυτή την πορεία. Και εμείς είχαμε χαμηλά την μπάλα στην αρχή, κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Βοήθησε αυτό, πήραμε ψυχολογία και έχουμε ένα πολύ καλό υπολογισμό μέχρι τώρα. Είμαστε 2 βαθμούς από την κορυφή. Πράγμα που είναι πάρα πολύ καλό. Είχαμε και αλλαγή φέτος στο τιμόνι της ομάδας. Μετά από αρκετά χρόνια αποχώρησε ο Θοδωρής ο Τρανός. Και ήρθε ένας νέος προπονητής, ο Λευτέρης ο Αλεξάκης. Ακριβώς. Εντάξει, που είναι πολύ αξιόλογος ο προπονητής ο Δρανός. Τέλειωσε ο κύκλος του, θεώρησε πως έπρεπε να φύγει, καλώς έκανε. Από εκεί πέρα ήρθε ένας πολύ έμπειρος προπονητής ο coach ο Αλεξάκης. Πρώτη φορά συνεργάζομαι μαζί του, είναι πολύ αξιόλογος, βοηθάει τα νέα παιδιά. Και γι' αυτό και πάμε καλά. Δημήτρη, πώς τον αντέχεις τον coach? Τον έχω παρακολουθήσει σε αγώνες. Δεν κάθεται ούτε λεπτό στον πάγκο. Είναι συνεχώς όρθιος, φωνάζει και χειροκροτεί όταν κάποιος παίκτης κάνει μια καλή προσπάθεια. Σωστό. Είναι δίκαιος, είναι δίκαιος. Την προσπάθεια την αμείβει, αλλά και εκεί που είσαι λάθος, θα το πει και δεν θα μας αρέσει. Φωνάζει πολύ, αλήθεια είναι, στον πάγκο. Μας κρατάει σε επαγγέλματα σε όλους και κάποιες φορές είναι καλό αυτό. Δημήτρη, με την εμπειρία που έχεις τώρα, θέλω την άποψή σου για τον όμιλο. Μέχρι στιγμής σε πρώτος είναι ο Πανερυθραϊκός, ακολουθεί η Διάνα, η Σόμα που είναι με 16 βαθμούς, μετά είναι η Δάφνη Πανερυθραϊκός και μετά είστε εσείς. Είναι δίκαιη η βαθμολογική κατάταξη? Κοιτάξτε, νομίζω πως κανένας δεν περίμενε αυτή την κατάταξη πριν αρχίσει ο όμιλος, όλοι λέγανε είναι όμιλο φωτιά, αλλά στο γήπεδο φαίνεται οι ομάδες και όχι από τους απλά τα ονόματα που έχουν. Υπάρχουν ομάδες, Δημήτρη, που έχουν είχαν ενισχυθεί στη μεταγραφική περίοδο. Ναι, ναι. Όπως η Νέα Ιωνία, ο Άταλος, το Ηράκλειο. Οι οποίοι και είναι και πιο χαμηλά στη βαθμολογία. Δεν ξεκίνησαν καλά αυτές οι ομάδες. Θεωρώ πως σιγά σιγά θα ανέβουν και αυτές και θα γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικός ο όμιλος. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και αναρωτήσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται.
Ο στόχος είναι η άνοδος. Στόχος άνοδος. Είχαμε πει εξ αρχής ότι ήταν μια γρήγορη σωτηρία και από εκεί πέρα ένα πολύ καλό πλασάρισμα. Αλλά εφόσον έχουν έτσι τα αποτέλεσματα, κυνηγάμε ένα καλό πλασάρισμα στην πεντάδα. Ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα? Σίγουρα το Ηράκλειο πιστεύω θα ανέβει. Έχει καλούς παίχτες ποιοτικούς. Ο Άταλος επίσης έχει πολύ καλή ομάδα. Και η Διάνα Ηλιούπολης που είναι και αυτή μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Υπάρχει κάποια ομάδα που δεν την περίμενες, δεν την υπολόγιζες, θεωρούσες ότι είναι έκπληξη να είναι τόσο ψηλά στη βαθμολογία? Που σε ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος είναι ο Ήφος του Περιστερίου που δεν τον περίμενε κανένας. Αν και ο Ήφος έχει μια ιστορία, οπότε δεν αποτελεί τόσο έκπληξη για μένα. Ξέρω την ομάδα. Η Δάφνη Παλούφαλου που έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα επίσης, που ανέβηκε από τη Β' κατηγορία. Και ο Παναθηναϊκός που είναι ιστορική ομάδα και αυτή έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Σίγουρα, όπως είπες και πριν, για να είσαι 5 χρόνια στην ομάδα σημαίνει ότι είσαι ευχαριστημένος και από τη συνεργασία σου με τη διοίκηση. Σίγουρα, παίζει ρόλο και αυτό. Διαφορετικά δεν θα έμενα μαζί. Θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις? Εντάξει, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, αλλά φέτος ο πρόεδρος ο Τασιούλης, ο Γιάννης, ήταν πολύ εντάξει απέναντί μου. Τα είπαμε μια χαρά, τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε. Ωραία. Τον κύριο Δεμήρη που έφυγε, εντάξει. Τον Νίκο τον Δεμήρη, ναι. Έχει τους λόγους τους. Είναι και ο Δημήτρης ο Μαυρίκος. Και ο Μαυρίκος ο coach, ο Δάκης τον Τραφίλου, είναι άψογοι όλοι. Ποια είναι η άποψή σου γενικά για το πρωτάθλημα, Δημήτρη? Κοιτάξτε, τώρα είναι δύσκολο να μιλάμε γιατί έχουμε διακοπεί ένα μήνα. Όχι, ενώ μέχρι τώρα, μέχρι τις 7 αγωνιστικές. Ένα πρωτάθλημα το οποίο για πρώτη φορά η Α κατηγορία είναι τρεις όμιλοι. Ναι, δεν υπάρχουν παρουσία φιλάθλων. Κοίτα, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Ουσιαστικά οι αγώνες είναι για τους φιλάθλους. Να το προσθέτω και αυτοί να έρχονται να μας στηρίζουν. Έχουμε κάνει μια καλή πορεία όμως μέχρι τώρα και βλέπουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, τι να περιμένουμε. Βέβαια τώρα έχουμε τη διακοπή. Ακριβώς. Είναι δύσκολο, έτσι. Θα σου λείπει βέβαια το ποδόσφαιρο, έτσι. Σίγουρα. Θα είναι τώρα ένας μήνας δύσκολος. Μας είχαμε και τη διακοπή τότε τον Μάρτιο που μείναμε πολύ καιρό σε απραξία. Ξανά τώρα. Η αλήθεια είναι να μας πάρει λίγο χρόνο να ξαναεπανέλθουμε, γιατί δεν είμαστε ρομπότ, δεν πατάς ένα κουμπί και είσαι έτοιμος, θέλει κάποια προετοιμασία πάλι. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ο καθένας είναι υπεύθυνος τον εαυτό του. Έχετε πάρει κάποιο πρόγραμμα από τον coach? Ναι, μας έχουν μοιράσει πρόγραμμα και ο coach του Τρενταφύλου, να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση. Τώρα από εκεί πέρα στον καθένα θα το τηρήσει, πιστεύω πως μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, μεγάλα παιδιά, θα το τηρήσουμε. Ωραία. Ελεύθερο χρόνο πολύ έχουμε, οπότε. Το κλίμα έτσι μεταξύ σας, για πες μου, ποιος είναι? Πες μου για τον Ζαφυράτο, για τον Χάιδα. Πολύ καλό, εντάξει. Ο Χάιδας είναι το πειραχτήρι στα ποδητήρια. Mm-hmm. Τους πειράζει όλους, ειδικά τον Βουλωμένο τον έχει μια αδυναμία φέτος, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον επειδή σκοράρει πολύ. Είναι και ο πρώτος σκόρερ ο Χρήστος με 6 γκολ. Ναι, πιστεύεις ότι φέτος είναι η χρονιά του Χρήστου? Εντάξει, ο Χρήστος ο Βουλωμένος δεν χρειάζεται να αποδείξει ποιος είναι. Πολύ καλός παίχτης. Το αποδεικνύει και φέτος. Και ελπίζουμε να συνεχίσει και έτσι μετά την διακοπή. Ωραία. Υπάρχουν βέβαια και ο γονείς. Τα νέα παιδιά, γονείς, Καλκανάκος, Καρδάμις, Λιούκας, όλοι αυτοί. Πολύ ποιοτικοί παίχτες, πολύ καλοί. Θεωρώ πως έχουν πολύ μέλλον. Μακάρι του χρόνου τα παιδιά να είναι πάνω πιο ψηλά. Έχεις παρακολουθήσει κάποιες άλλες ομάδες εκτός του δικού σας ομίλου? Κοιτάξτε, δεν παίξαμε με όλους τους αντιπάλους, οπότε το Ηράκλειο και ο Άταλος που ήταν καλές ομάδες. Νομίζω δεν έχω δει τις άλλες ομάδες, οπότε δεν μπορώ να. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου το Χολαργό, τον Άρη Πετρούπολης, άλλες ομάδες? Όχι, μόνο το Χολαργό που ήταν για Παρασκευή, είχα δει τον τέρμπι εδώ της Δονιάς. Εντάξει, ήταν αρχή ακόμα, οι ομάδες δεν είχαν τα πατήματά τους. Οπότε ήταν... Και ο Χολαργός είναι ψηλά στην αυτό. Ναι, πάει καλά. Εντάξει, πάει πολύ καλά. Ιστορική ομάδα. Δημήτρη, ποια είναι η καλύτερη σου σεζόν μέχρι στιγμή? Πέρυσι πήγαμε πολύ καλά, πιστεύω. Ήμασταν πολύ ψηλά σε όλη τη διάρκεια του αθλήματος. Προς το τέλος και τα χαλάσαμε λίγο και πιστεύω πως αυτή ήταν η καλύτερη. Και ο προπονητής με τον οποίο έχεις δεθεί, ας πούμε, σε όλη σου την καριέρα μέχρι στιγμής, εκτός τον τωρινό. Δεν θέλω να δω. Απλά εντάξει, το οποίο πολλά χρόνια έχω συνεργαστεί με τον Θοδωρή τον Τρανό. Ήμασταν 4,5 χρόνια μαζί. Οπότε είναι και αυτός που έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια. Ωραία. Και τώρα με το καλό να ξαναρχίσει, μακάρι να τελειώσει και γρήγορα όλο αυτό που μακάρι, περνάμε. Να δούμε. Να περιμένουμε δηλαδή ο ύφεστος στη συνέχεια, όποτε ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Ελπίζω να είμαστε σε αυτόν τον ρυθμό πάλι που είχαμε βρει και να τεθούμε εκεί ψηλά που είμαστε. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα.
Υπομονή, κουράγιο σε όλους και ας ελπίσουμε να τελειώσει όσο δυνατόν γρήγορα αυτό που περνάμε τώρα. Και την επόμενη φορά να τα πούμε στο γήπεδο, εκτός του αγωνιστικού χώρου. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.